Στο φω τη δημοσιότητα έρχονται νέα στοιχεία για την υπόθεση του Απόστολου Λίτρα, καθώ η Σοφία Πολιζογοπούλου κατέθεσε μήνυση κατά του γνωστού δικηγόρου και τη πρώην συζύγου του για αυτοδικία. Μάλιστα, η πρώην συζυγό του Απόστολου Λίτρα συνελήφθη μετά τη μήνυση, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο τη Ελλά, Κωνσταντία Δημογλίδου, έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για αυτόφορο. Ο Απόστολο Λίτρα αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφόρου, ωστόσο ο δικηγόρο του Πέτρο Πανταζή το διαψεύδει. Βέβαια, αφού πλησίασε την σύζυγό του, αυτό αυτομάτω σημαίνει ότι παραβίασε του περιοριστικού όρου με του οποίου είχε αφαιθεί ελεύθερο. Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι η Σοφία Πολύ Ζωγοπούλου έλαβε ένα απειλητικό μήνυμα που φέρεται να στάλθηκε από τον Απόστολο Λίτρα σε κοινή ομάδα που έχουν όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, δηλαδή η ίδια ο Απόστολο Λίτρα και η πρώην σύζυγό του στο Βάιμπερ. Σύμφωνα με πληροφορίε, έχει υποβληθεί μήνυση για αυτοδικία, διατάραξη οικιακή ειρήνη. Παράνομη βία, απειλή και σε βάρο του δικηγόρου που έφτασαν στο σπίτι μαζί με την πρώην σύζυγο του Απόστολου Λίτρα και το ένα του παιδί, προκειμένου να πάρουν κάποια προσωπικά αντικείμενα του κατηγορούμενου όταν οι παραπάνω εισήλθαν στην αυλή του σπιτιού το βράδυ τη 3η 18 Ιουνίου, η σύζυγο του Απόστολου Λίτρα ένιωσε απειλή και πάτησε το panic button και στη συνέχεια υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημείο και το ΕΚΑΒ για να τη παράσχει τι πρώτε βοήθειε. Στη συνέχεια, υπεβαλε μαζί με το δικηγόρο τη Θέμη Σοφό.